Έτσι όπως το λες, ας πούμε, καταρχάς προκαταλαμβάνεις τη συζήτηση. Καλημέρα σας, κυρία Ρένα Δούρου. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Που έχετε τέτοια διάθεση και οι δύο. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Μεγάλη Πέμπτη πρωί. Να σας πω, κύριε Ξενάκη, δεν τον έχω επιλέξει εγώ. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Εσείς τον έχετε τόσο. Και εγώ δεν τον έχω. Με τον βάλα, τι να κάνω τώρα. Αν τον συνήθισα. Α, έτσι. Άλλος έβαλε άλλον. Τέλος πάντων. Ελπίζω να σας ακούει ο διευθυντής και να. Δεν νομίζω να σας ακούει πρωί-πρωί. Αυτά που τραβάτε ο ένας με τον άλλο. Να σας πω, κυρία Δούρο, είμαστε εδώ μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά είστε κι εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ, ωραία πράγματα βλέπουμε. Εάν χρειάζονται, ξέρω εγώ, δύο μέρες με τόσες πολύ ωραίες συνεδριάσεις για να αποφασίσετε αν θα βγάλετε ευρωβουλευτή τον Κρήτον Αρσένη και να μένουν ακόμη δύο θέσεις κενές, νομίζω δεν είναι και ότι καλύτερο. Για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν δίνει την καλύτερη εικόνα. Τώρα δεν θέλω να χαλάσω την εξαιρετική σας διάθεση και δεν θέλω να σας ασκήσω κριτική. Όχι, να μας την ασκήσετε. Νομίζω ότι όχι ο Ξενάκης και ο Αδαμόπουλος, γενικότερα, ότι εστιάζουμε, επικεντρωνόμαστε στη μικρή εικόνα. Στις εσωκομματικές συζητήσεις για το ευρωψηφοδέλτιο, στις απόλυτα αναμενόμενες διαφωνίες και στην έντονη, δεν το έχουμε κρύψει ποτέ εμείς σε εσωκομματική συζήτηση. Ωστόσο, να μου επιτρέψετε το ζητούμενο, λέω εγώ, με την έννοια του τι ενδιαφέρει τους πολίτες. Δεν είναι αν το Α, το Δ, πρόσωπο προκαλεί αποδοχή ή διαφωνία, εσωκομματική πάντα. Γιατί όλα αυτά θα κρυθούν όταν θα προσέλθει ο Ξενάκης, ο Αδαμόπουλος, η Δούρου στην κάλπη και θα σταυρώσει. Το ζητούμενο είναι τι σηματοδοτούν τα ψηφοδέλτια των κομμάτων και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολικά. Ναι. Δηλαδή να συζητήσουμε σε τι αποσκοπεί επιλογή ενός λαμπερού ονόματος. Έτσι, είδαμε αρκετά λαμπερά ονόματα που προκάλεσαν και σχόλια σε ένα ευρωψηφοδέλτιο. Και νομίζω ότι είδαμε αρκετά ονόματα που ουσιαστικά υπηρετούν τη λογική της ολοφάνερης ψηφοφορίας. Και εκεί δεν βλέπω μέσα μαζικής ενημέρωσης, επαναλαμβάνω, όχι τον Αδαμόπουλο και τον Ξενάκη, ναι, που τον παρακολουθούω και στα social media και ξέρω ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με τα λαμπερά ονόματα σε κρίσιμες στιγμές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά υπάρχουν επαναλαμβάνω ότι θέλει ακόμα πάρα πολύ δουλειά για να γνωρίσουμε. Ήταν ακόμα με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, θα έλεγα. Τώρα, το να επιχειρείται η ανάγνωση του ΣΥΡΙΖΑ με τους παλαιοκομματικούς όρους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που είναι κατεξοχήν αρχικά κόμματα, μπορεί να οδηγήσει σε λάθος εκτιμήσεις. Τώρα, εγώ, μια που σας έχουμε εδώ και να μην συμμείνουμε στα εσωκομματικά, για να μιλήσουμε για την περιφέρεια. Ναι. Επειδή έχουν μείνει. Ναι, να μιλήσουμε για την περιφέρεια. Αλλά ξέρω ότι σας απασχολεί και τους δυο σας και θέλω να σας πω ότι μια παλαιοκομματική ανάλυση είναι, ας πούμε, να υποτιμούμε, μπορεί να πει κανείς υποτιμάτε με ΑΕ, υποτιμάτε με ΕΕ, αλλά όχι για εσάς τους δύο. Το γεγονός, για παράδειγμα, της μεγάλης επιτυχίας της λίστας Τσίπρα για την Προεδρία της Κομισιόν στη γειτονική Ιταλία. Εσείς το γνωρίζετε. Το γνωρίζουν όμως οι ακροατές σας. Ναι. Γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι συγκεντρώθηκαν πάρα πολύ εύκολα 220.000 υπογραφές και ξεκίνησε στη θέση επίσημη προεκλογική εκστρατεία του αλληλικού ψηφοδελτίου με τον τίτλο «Η άλλη Ευρώπη με τον Τσίπρα» και με το σύνθημα «Εμείς είμαστε η άλλη Ευρώπη, όλα τα υπόλοιπα είναι τρόικα». Ναι. Τι δείχνει αυτό τώρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό ελληνικό κόμμα. 220.000 υπογραφές, βέβαια, κάνει στην Ιταλία, είναι σαν 40.000 υπογραφές στην Ελλάδα. Έτσι, μισό λεπτό, να το ξέρουμε για να έχουμε και ένα μέτρο. Ναι, 30, που κάνει πραγματικά όμως ευρωπαϊκή εκστρατεία. Που έχει πραγματικά ευρωπαϊκή οπτική. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό. Όπως επίσης θα μπορούσε να πει κάποιος, με συγχωρείτε κιόλας, και να κάνουμε και κουβέντα. Ναι. Ότι μια που μιλάτε για λαμπερά πρόσωπα και έχετε δίκιο ότι είναι λάθος να επικεντρώνεται όλη αυτή η ιστορία στα αποκόμματα λαμπερά πρόσωπα, ότι εδώ υπάρχει τρεις μέρες μια δημόσια συζήτηση για ένα υπερλαμπερό πρόσωπο, το Λάκη Λαζόπουλο στο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν τη διαψεύδει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι για να είμαστε εντάξει, την αφήνει και τρέχει την κουβέντα αυτή. Μισό λεπτό. Έχετε απόλυτα δίκιο και εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική των λαμπέρων προσώπων γενικά και αόριστα. Δηλαδή, φέρε μου έναν ηθοποιό, φέρε μου έναν κωμικό. Εντάξει, είναι σούπερ λαμπερό πρόσωπο, έτσι το συγκεκριμένο. Δεν είναι ένα. Φέρε μου έναν, πώς το λένε, ποδοσφαιριστή, έτσι, ένα τραγουδιστή κτλ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι μία συνεδρίαση όπως η χθεσινή, που πάντα έτσι συνεδριάζουμε, όπως συνεδριάσαμε έτσι και στην Κεντρική Επιτροπή, δεν βγαίνει ο Πάπας. Δηλαδή ο αρχηγός, ο Τσίπρας. Καλό είναι αυτό, δεν κακό. Έχετε δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Καλό είναι αυτό, δεν συμφωνώ μπορεί μαζί να μένουμε σε αυτό. Για μένα πάντως δεν είναι τόσο το θέμα της Ευρωλίστας. Τώρα γενική κουβέντα κάνουμε, δεν πειράζει. Είναι το θέμα ότι 30 μέρες, 40 πριν από τις ευρωεκλογές, μπαίνει και πάλι μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ θέμα ευρώ ή δραχμής. Κάτι που το ρεπορτάζ λέει ότι είχε εξοργήσει και τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ανέβασε πολύ τους τόνους, ας πούμε, χθες στην συνέδρια. Για να μην κάνω τον τρίτο ρεπόρτερ, τρίτο δημοσιογράφο, θέλω να σας πω σαν αν και θα είχε ενδιαφέρον. Να σπάσει και λίγο το αντρικό. Θέλω να σας πω το εξής. Ούτως ή άλλως το ευρώ η δραχμή είναι ψευτοδήλημα.
Και η κριτική που πρέπει να γίνεται είναι να μην αναπαράγουμε διλήμματα τα οποία τα έχουν θέσει σε άλλο χρόνο, όπως έγινε τον Ιούνιο του 2012, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είτε είμαστε κεϊνσιανοί, είτε είμαστε φιλελεύθεροι στην οικονομία, ότι αυτό είναι πραγματικά ψευτικό δίλημα. Η έξοδος, ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή η έξοδος και αποσύνδεση από ένα νόμισμα για τα κόμματα, για τους πολιτικούς που υπηρετούν συμφέροντα, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, η πολιτική είναι συμφέροντα. Δεν είναι τεκαλιστία ούτε πασαρέλα. Απλώς επιλέγεις με τους αργολάβους ή με τους πολίτες, για παράδειγμα, τους εργαζόμενους. Θα πρέπει λοιπόν να το αξιολογήσουμε. Και εμείς στο ιδρυτικό μας συνέδριο είπαμε ότι η έξοδος από το ευρώ, γενικά και αόριστα, μπορεί να σημαίνει για τη Δούρου που έχει τεράστια δάνεια ή για μια τράπεζα ή που έχει εξοχικά στο εξωτερικό. Εντάξει, έχει πάρει απόφαση στο συνέδριο. Okay. Για τον Ξενάκη όμως, ναι. Η έξοδος από το ευρώ και στη δραχμή μπορεί να σημαίνει απομείωση περαιτέρω της αγοραστικής του αξίας. Και εδώ διαλέγεις. Τα λέτε και στον κύριο Φαζάνη αυτά. Έλα τώρα και σταμάτα να το κάνει. Αυτό είναι ο κακό. Εγώ είμαι καλό. Λοιπόν, πάμε στην περιφέρεια. Μισό λεπτό να σα ρωτήσω, κύριε Δούρου, μια που είμαστε τώρα, πόσο έχουμε, 40 μέρες έχουμε. Ναι. Ναι, λιγότερο νομίζω. Λιγότερο. Πια με τις εκλογές. Μέχρι τον πρώτο γύρο. Εσείς η εικόνα που έχετε για τους δύο βασικούς αντιπάλους σας, τον κύριο Κουμουτσάκο, τον κύριο Σγουρό, τον κύριο Σγουρό, τον κύριο Κουμουτσάκο, ποια είναι πια. Έτσι, είχαμε δει κάποιες δημοσκοπήσεις πριν από 15 μέρες. Δεν έχω δει το τελευταίο διάστημα δημοσκόπηση από την περιφέρεια. Όχι, δεν έχει. Θα βγει τις επόμενες μέρες. Η εικόνα η δικιά σας, όσο μπορείτε να έχετε εικόνα έτσι, από το γύρο βουλιά που κάνετε κάθε μέρα, φαντάζομαι, στην περιφέρεια, ποια είναι σε σχέση με τους δύο βασικούς υποψηφίους σας. Γιατί έχουν αλλάξει και τα δεδομένα γι' αυτό, τώρα. Γι' αυτό ρωτά, έτσι, υποτίθεται ότι ο Σγουρός με τις προσχωρήσεις των Νεοδημοκρατών, των Γαλάζιων, του κυρίου Χαρδαγιά και άλλων, έκανε το ΜΑΤ. Λέγεται στην προεκλογική εκστρατεία. Δεν ξέρω αν κάνει το ΜΑΤ. Πάντως νομίζω ότι υπάρχει ευθεία σύνδεση μεταξύ του πώς λειτουργεί η κυβέρνηση και το κυβερνητικό σχήμα και η Νέα Δημοκρατία εντός του κυβερνητικού σχήματος με το περιφερειακό ψηφοδέλτιο που χτίζει μέρα με τη μέρα ο απερχόμενος περιφερειάρχης. Στηρίζει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία τον κύριο Σγουρό. Να το πω αλλιώς. Όπως ο κύριος Σαμαράς θυσιάζει, θα έλεγα, πολλά από την παράδοση της δεξιάς. Πάνω απ' όλα θυσιάζει την ίδια τη σωτηρία της χώρας με το να κρατά έναν κυβερνητικό εταίρο που πνέει τα λίστια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Την ίδια στιγμή τι κάνει, θυσιάζει την περιφερειατικής για την κυβερνητική του συνοχή. Διότι εν τέλει ο κύριος Σγουρός, ο απερχόμενος περιφερειάρχης, είναι αντανάκλαση, ευθεία αντανάκλαση αυτού του υβριδιακού σχήματος που έχουμε στην κυβέρνηση εδώ και καιρό. Και όλα αυτά θα ήταν εξαιρετικά για το πολιτικό ρεπορτάζ, για το κορυφαίο ρεπορτάζ. Αυτό γίνεται, συγγνώμη, σας διακόπτω. Αυτό λέτε γίνεται με σύστημα, δηλαδή. Ότι δηλαδή η κυβέρνηση με σύστημα έτσι ενισχύει τον κύριο Σγουρό στη διαδικασία αυτή και άρα ρίχνει τον κύριο Κουμουτσάκο. Αυτό το ένα φέρνει και το άλλο μαζί, έτσι δεν είναι. Μέρα με τη μέρα, έτσι όπως ανακοινώνονται υποψηφιότητες, θα έβαζα τίτλο ότι ο κύριος Σαμαράς δίνει την περιφέρεια Αττικής στον κυβερνητικό του εταίρο για να υπάρχει την επόμενη μέρα των περιφερειακών και των ευρωεκλογών. Αυτά για το ρεπορτάζ. Πολύ σκληρό. Εγώ πρώτη φορά το ακούω από σας αυτό. Το έχω ξαναπεί. Θυσιάζει, επαναλαμβάνω, την περιφέρεια Αττικής έτσι για να δώσει λίγο οξυγόνο στον κύριο Βενιζέλο. Αλλά επαναλαμβάνω. Άρα αυτόν βλέπετε αντίπαλό σας στο δεύτερο γύρο, εφόσον είστε στο δεύτερο γύρο, έτσι, για να μιλάμε τώρα με τα εάν πάντα. Όχι, δεν λειτουργώ από το πρωί έως το βράδυ με ποιον έχω αντίπαλο στο δεύτερο γύρο. Όχι, δεν. Ερώτηση κάνω εγώ. Δεν λέω τι σκέφτεσαι που είναι το βράδυ. Όχι, ερώτηση, όχι, λέω. Όχι, τι βλέπετε, ας πούμε, ναι. Ούτε ποιον θα έχω στον πρώτο. Και αυτό προσέχετε, όχι από αλαζονία και μικρομεγαλισμό, αλλά από την οργή και την αγανάκτηση που με συνοδεύει. Και προσπαθώ από την πρώτη μέρα που ανακηρύχθηκε η υποψηφιότητά μου και προσπαθώ να τη μετατρέψω για να είναι γόνιμη σε πολιτική παρέμβαση, όταν ανακάλυψα ότι αν έχει πετύχει κάτι ο απερχόμενος περιφερειάρχης, είναι οι συμπολίτες μου να αγνοούν ακόμα και τα εκλογικά όρια της περιφέρειας Αττικής. Ξέρετε πόσοι με συναντούν στον δρόμο, μου λένε κύριε Αδούρ, μπράβο σας, αξιέπαινη προσπάθεια. Αλλά δεν μπορούμε να σας ψηφίσουμε εκεί που μένουμε. Να σας ψηφίσουμε γιατί μένουμε στο Κερατσίνι. Είναι πραγματικό. Εντάξει, δεν ξέρω. Μένουμε στον Ασπρόπυργο. Πάντως, είναι πραγματικό. Εγώ πάντως θα κάνω την τελευταία ερώτηση και ας βγούμε έστω ένα λεπτάκι, δεν πειράζει. Σας λέει να απαντήσετε σε ένα λεπτό δηλαδή τώρα. Ναι, ο κύριος Γουρός, ο κύριος Γουρός κάνει κινήσεις που ας πούμε ενισχύουν την επιχειρηματολογία του, τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του, ότι έχει ένα αυτοδιοικητικό ψηφοδέλτιο. Υπερκομματικό, ναι. Υπερκομματικό και αυτοδιοικητικό. Δηλαδή επιλέγει ως συνεργάτες του, ακόμη και πολιτικούς του αντιπάλους, σε βάση περιπτώσει μέχρι πρόσφατα, μέχρι και στον Ψαριανό πρότεινε, άσχετα εάν δεν πήγε, προκειμένου να διαμορφώσει, να παγιώσει έτσι μια αυτοδιοικητική εικόνα του ψηφοδελτίου του.
Κάτι που δεν βλέπουμε να γίνεται στους άλλους συνδυασμούς, ούτε στο δικό σας. Το δικό μου δεν έχετε δει ακόμα το ψηφοδέλτιο, γιατί προσπαθούμε με βασανιστική δημοκρατική διαδικασία να οδηγηθούμε σε ένα ψηφοδέλτιο που την επόμενη μέρα θα μπορέσει να δικήσει ουσιαστικά την περιφέρεια Αττικής. Θα έχετε και δεξιούς μέσα. Τώρα, κύριε Ξενάκη, επειδή μας μαλώσατε για το αν μπορώ να απαντήσω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Εγώ δεν μάλωσα, είπα. Απλώς τι σας είπε ο Βασίλης. Γιατί με παρασύρατε σε μια λογική τρίτου ρεπόρτερ στην εκπομπή και στην παρουσίαση. Ας φύγουμε λίγο από το πώς λειτουργεί ο επερχόμενος περιφερειάρχης σε σχέση με τα ονόματα και αν εν τέλει, αλλά κρατήστε το σας παρακαλώ, πραγματικά θυσιάζει ο κ. Σαμαράς στην περιφέρεια Αττικής, στον κ. Βενιζέλο. Αυτό που θέλω να σας πω για την τακτική του που αφορά εν τέλει τις ζωές μας είναι ότι πατάει σε δύο βάρκες την προεκλογική εκστρατεία για την περιφέρεια, επιχειρώντας να κεφαλοποιήσει το γεγονός ότι συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του. Έτσι, για παράδειγμα, στις 16 Απριλίου ξεκινά την προεκλογική του ανακοίνωση που έχει τη μορφή δελτίου τύπου, σημειώνοντας ότι λέει τα προβλήματα στην περιφέρεια Αττικής δεν περιμένουν. Εγώ λέω όντως. Ωστόσο, νομοποιούνται οι πολίτες να του θέσουν το ερώτημα γιατί τα προβλήματα περίμεναν 3,5 χρόνια, γιατί αυτά τα έργα δεν ήρθαν για συζήτηση όταν έπρεπε. Άραγε, ο απερχόμενος περιφερειάρχης ανέμενε τις εκλογές προκειμένου να οριμάσουν τα έργα και να φέρνει σε περιπεριφερειακό συμβούλιο μεγάλη εβδομάδα 65 έργα, 11 των οποίων είναι προγραμματικές συμβάσεις να υπογραφούν τώρα. Αυτό έγινε και το λέει ο κ. Κουμουτσάκος, τον άκουσα να το λέει χθες. Το ακούω και εσάς τώρα που το λέτε, ότι πράγματι ήρθαν τελευταία στιγμή πάρα πολλά έργα. Κύριε Ξενάκη, να πω και κάτι άλλο. Άκουσα να λέει τον κύριο Κουμουτσάκο ότι τα πιο πολλά από αυτά δεν θα γίνουν, λέει. Δεν πρόκειται να γίνουν, αλλά να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Εγώ είχα άμεση αντίδραση με ένα δελτίο τύπου. Λοιπόν, αυτό το δελτίο τύπου, όπως και κάθε μέρα, μία σειρά από παρεμβάσεις μου δεν τις βλέπω πουθενά. Από εμάς δεν έχετε πάρα πολλά πάντως. Θέλω να σου πω, κύριε Ξενάκη, κρατήστε το λίγο αυτό. Διότι όπως ο κύριος Σαμαράς είχε αποφασίσει η περιφέρεια Αττικής να παραμείνει στα χέρια του Πασόκ και μάλιστα του παλαιοκομματικού Πασόκ. Του παλαιοκομματικού Πασόκ, έτσι και κάποιες εφημερίδες έχουν αποφασίσει ποιος πρέπει να είναι ο επόμενος περιφερειάρχης. Μου δίνουν δύναμη οι πολίτες που τους συναντώ και θα τους συναντήσω και σε λίγη ώρα στο γραμματικό, εκεί που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εισαγγελέας και το αρμόδιο Υπουργείο βάζουν ερωτήματα για το πώς έχει κινηθεί ο απερχόμενος περιφερειάρχης. Λοιπόν, εγώ στο γραμματικό και άλλοι θα μπερδεύουν το σήμα της περιφέρειας Αττικής και την ιστοσελίδα με την προεκλογική τους εκστρατεία. Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Από καλή εδώ και εβδομάδα, πέρα. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Καλά να περάσετε. Από εδώ και πέρα θα τα ξαναπούμε πια. Γιατί ξεκινάνε και οι απαγορεύσεις. Αν επιλέξει εμάς. Αν επιλέξετε εμάς. Αν επιλέξει εμάς. Αν επιλέξει, αυγή αλλού θα κάνει τώρα. Ναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία σας ευχόμαστε πάντως. Εύχομαι να είστε με αυτή τη διάθεση. Και εμείς έτσι λέμε. Υγεία να έχουμε να είμαστε. Δεν θα μου τεθεί δίλημα να επιλέξω άλλη ραδιοφωνική. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα μας ρίξατε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση.